Εγώ απλώς του λέω του νέου ότι έχουμε σχέδιο. Ότι έχουμε δρομολόγιο. Ότι αυτό που δίνουμε είναι ελπίδα. Και του λέω ταυτόχρονα ότι δεν μας πάει και δεν μας πρέπει δεύτερο κύμα με την πίκρα της ξενιτιάς. Θα μου πεις, είναι όπως τη δεκαετία του 60, σήμερα βρίσκεσαι τόσο γρήγορα σε μια ξένη χώρα, δεν είναι τα ίδια. Αλλά σημασία έχει να καταλάβει ο νέος ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει τόπος σαν την Ελλάδα, ότι πρέπει να τα αλλάξουμε, ότι πρέπει να βοηθήσει. Η δικιά μας η συγκεκριμένη ιδεολογία, ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στοχεύει σε αυτό το κοινωνικό μέσα από μια άποψη φιλελεύθερη ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να τα αλλάξουμε τα πράγματα, αρκεί τι? Να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας, να συντρίψουμε τον κακό μας τον εαυτό, να νικήσουμε εκείνα τα οποία μας κρατάνε σε παρακμή. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Επομένως, εγώ παρακαλώ τον νέο άνθρωπο να μείνει, το νέο το παιδί να μείνει, και πρώτα ο Θεός θα μπορέσει να γίνει, ας το πω έτσι, δημιουργός στον τόπο του. Και εκεί θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε και εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ζήσης από το Αντινιούς και ο κύριος Παπαχλημίδης από το Athens News. Κύριε Πρόεδρε, ωραία όσα είπατε για τους νέους μέχρι στιγμής, όμως πώς θα τους πείσετε να παραμένουν στην Ελλάδα τη στιγμή που είναι απογοητευμένοι από την ανεργία, την οικονομική δυσφραγία και το πολιτικό σύστημα, όταν δεν ξέρουν σε ποια Ελλάδα ζουν σε 10 χρόνια? Πώς θα τους πείσετε ότι οι πολιτικοί δεν είναι όλοι οι ίδιοι? Τι γενναίες δομικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις θα προωθήσετε για να τους κάνετε να σας εμπιστευτούν και να υπογράψουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μαζί σας? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εχθές το προσδιορίσα απόλυτα ότι το Σύνταγμα είναι η κορύφωση όλων αυτών των αλλαγών που θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μην μπούμε στη νέα μεταπολίτευση. Δεν μπορούμε να μην δεχτούμε ότι ο τόπος απαιτεί βαθιές τομές. Θέλει μια καλύτερα δομημένη δημοκρατία, να το πω έτσι, θεσμικά πιο ισχυρή. Θέλει να είναι πιο λειτουργική, πιο παραγωγική. Και ο Έλληνας κυρίως να ξαναβρει τη χαμένη του εμπιστοσύνη απέναντι στην πολιτεία. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια. Χρειάζεται να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Χρειάζεται να υπάρχει ένα εθνικό σύστημα το οποίο να είναι πιο σταθερό και να εμπνέει ότι είναι πιο λειτουργικό. Και να είναι συγκεκριμένο. Αυτά τα οποία προτείνουμε είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι οι τροπεούχοι του άδειου λόγου που λέει ο Παλαμάς. Ο άδειος λόγος πέθανε πια στην Ελλάδα και δεν έχει πια τροπεούχους. Θέλουμε το συγκεκριμένο. Και εμείς, κοιτάξτε, δεν είπαμε, και ίσως να παρεξηγήθηκε και από αυτά που είπα χθες, ότι εμείς έχουμε αυτήν τη συγκεκριμένη άποψη για το Σύνταγμα 1, 2, 3, 4. Σε διαβούλευση έχουν μπει αυτά, με τον κόσμο τα συζητάμε. Τα συζητάμε από τις διάφορες ιστοσελίδες, τις συζητάμε με εκατοντάδες γράμματα που έχουμε λάβει μέχρι τώρα από τον απλό τον κόσμο και προτάσεις. Και ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αναλάβει τώρα μετά τη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη, ας το πούμε, εκδήλωση για από τα θέματα του Συντάγματος. Και θα μιλήσουν οι κατεξοχήν αρμόδιοι, οι δήμονες, επαείοντες, υπεύθυνοι που έχουμε σε διάφορους τομείς. Εγώ θα ήθελα να σας πω μόνο ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θέλουμε να αλλάξουμε, τα οποία τα θεωρώ πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο εκλογής και την ενίσχυση του ρόλου ή τη μη ενίσχυση του ρόλου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Παλιά, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν βουλευτής στην αρχή, είχα τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Πρωθυπουργό, και υπήρχε το δικαίωμα όταν μετά έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει το δικαίωμα της δυσαρμονίας, να ασκήσει τη δυσαρμονία μεταξύ λαού και κυβέρνηση. Έβλεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπάρχει δυσαρμονία και καλούσε εκείνος σε εκλογές στη χώρα. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει, για παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει. Θα είναι ένα καλό κίνητρο για τον Πρωθυπουργό να προσέχει περισσότερο? Δεν θα είναι.
Αν του δώσεις αυτό το δικαίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να τον εκλέξεις, μια που θα έχει τέτοια δικαιώματα. Αν τον εκλέξεις, μήπως πρέπει να γίνει Προεδρική Δημοκρατία, επομένως έχουμε άλλα προβλήματα συνταγματικά. Θέσπιση χρόνου στη θητεία των βουλευτών, των υπουργών, πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει. Των δημάρχων πρέπει να υπάρχει. Είναι ερωτήμα. Των συνδικαλιστών πρέπει να υπάρχει. Θητεία. Το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού πρέπει να υπάρχει. Εάν γίνει, τι συνεπάγεται αυτό. Καλά, εντάξει, ασυλία, ποθενέσχες, προνόμια, είναι σίγουρο ότι θα καταργηθούν. Σταθερό πολιτικό σύστημα εκλογών πρέπει να υπάρχει. Τι γίνεται σε άλλες χώρες που έχουν ή που δεν έχουν. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων μεγάλων δημόσιων συμβάσεων. Για μένα σίγουρα. Γιατί σε αυτό μπαίνουν και ιδιωτικές επενδύσεις. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα σήμερα που δεν έχει Ελλάδα επενδύσεις, γιατί είναι γιατί δεν υπάρχει νομικό fast track. Μπορούμε αυτό να το βάλουμε. Τι σημαίνει αυτό για τις αλλαγές στον χώρο της δικαιοσύνης. Θα υπάρχει ουσιαστική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως είπα χθες. Για μένα απολύτως αναγκαία. Θα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία τα ήθελε κάποτε ο κ. Παπανδρέου. Το άρθρο 14 και τότε, ενώ το ήθελε, μετά το απέρριψε. Εμείς θα το προωθήσουμε. Θα υπάρχει ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στα ΜΜΕ. Θα υπάρχει αυτό το οποίο εγώ το θέλω πολύ. Πρόβλεψη για δημοψήφισμα. Μέσα όμως από λαϊκή θέληση. Γιατί σήμερα πας είτε μέσα από την κυβέρνηση είτε μέσα από τη Βουλή για δημοψήφισμα. Θα μπορεί ο λαός ο ίδιος να μαζέψει 1 εκατομμύριο υπογραφές και να περάσει μια θέση. Θα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εγώ το θέλω πολύ, που είναι υποχρέωση για την κατάθεση ετήσιου, προσέξτε, όχι προϋπολογισμού, απολογισμού από φορείς που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό μας. Είναι ζητήματα τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Εμείς θα τα περάσουμε μέσα από την βάσανο του διαλόγου με τον κόσμο και νομίζουμε ότι είναι κάτι στο οποίο καλούμε όλον τον ελληνικό λαό να λάβει μέρος, γιατί τελικά αν κάτι μας διασώσει στο μέλλον θα είναι η αλλαγή του πλαισίου μέσα στο οποίο σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι και δουλεύουμε. Ο κύριος Παπακλημίτσος από το Athens News και να ετοιμάζεται η κυρία Μάνη από το Κεφάλαιο. Κύριε Πρόεδρε, τον Ιούλιο του... Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Τον Ιούλιο του 2010, στο λεγόμενο Ζάπιο 1, είχατε πει ότι χωρίς τη δημιουργική λογιστική του ΠΑΣΟΚ, το έλλειμμα του 2009 θα ήταν, το πραγματικό λόγο, θα ήταν 9,9%. Και είχατε υποστηρίξει ότι θα μπορείς να το μηδενίσετε μέσα σε 18 μήνες. Θα ήθελα να μας πείτε σήμερα, αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το έλλειμμα του 2009 είναι 9,9%, πόσο πιστεύετε ότι είναι το έλλειμμα σήμερα και σε πόσους μήνες μπορείτε να το μηδενίσετε. Ευχαριστώ. Μια μικρή διόρθωση σας. Μιλήσαμε τότε για 2 χρόνια. Όχι για 18 μήνες. Τώρα μιλάμε για 3 με 4 χρόνια από την ώρα που θα εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμά μας. Γιατί τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ από τότε. Ακούστε, όταν το πρόβλημα του χρέους είναι περιορισμένο, τότε αρκεί να καταφέρνει κανείς τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή τις τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου να καλύπτει και, αν θέλετε, ένα μέρος των τόκων για να πεις ότι έχω πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλά πρωτογενές πλεόνασμα από μόνο του, όταν είσαι στη βαθιά κρίση που είμαστε εμείς σήμερα, δηλαδή όταν το πρόβλημα του χρέους σε αυτή τη χώρα είναι πολύ σοβαρό, δεν αρκεί. Γιατί πείτε ότι φτάσαμε σε πρωτογενές πλεόνασμα που ο κύριος Βενιζέλος μια λέει ότι θα έχουμε το 12, μια λέει ότι δεν θα έχουμε, γιατί δεν μπορεί να λέει ότι θα έχουμε όταν λέει ότι η ύφεση θα είναι 5,5, αφήστε που θα είναι τουλάχιστον 6. Αλλά αν φτάσεις μόνο στο πρωτογενές πλεόνασμα, δεν έχεις καλύψει τους τόκους. Και σήμερα οι τόκοι είμαστε στην πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα να πούμε ότι είναι το 7% περίπου του ΑΕΠ. Έχεις λοιπόν εκτός από το πρωτογενές πλεόνασμα να καλύψεις και τους τόκους, στη δικιά μας την περίπτωση, για να έχεις αυτό που λέγεται δημοσιονομικό πλεόνασμα.
να είσαι πραγματικά καλυμμένος. Έπρεπε λοιπόν εμείς να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία τα οποία έχουν χειροτερεύσει. Και έπρεπε για κάποιον άλλο λόγο επίσης να σας πω ότι στην Ευρώπη έχει πια αποφασιστεί και η κυβέρνηση αυτή το υπέγραψε και καλά έκανε ότι πρέπει να υπάρχει οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Κάθε χώρα λέει αυτό ότι θα πρέπει να κατεβάσει σε 20 χρόνια μέσα από σήμερα το ΑΕΠ της, το χρέος της, στο 60% του ΑΕΠ maximum. Αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα, ξέρετε τι συνεπάγεται, ότι θα πρέπει να κατεβάζουμε κάθε χρόνο το χρέος μας 5%. Δηλαδή, εκτός από τα πρωτογενή πλεονάσματα, εκτός από το ντόκο των επιπλέον, πρέπει να το κατεβάζεις 5%. Δηλαδή, αν έχεις τους τόκους 7% και κάτι ακόμα για επιπλέον, δεν αρκεί, πρέπει να φτάσεις σε αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο για μας είναι το πιο σημαντικό, να φτάσουμε να έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα. Γι' αυτό και εμείς συμπεριλάβαμε εξ αρχής την ανάγκη ο προϋπολογισμός, και το είπαμε, να είναι ισοσκελισμένος. Και αυτό το αναλάβαμε ως προγραμματική δέσμευση. Ορισμένες χώρες της Ευρώπης σήμερα θέλουν να το περάσουν ως συνταγματική επιταγή. Να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει κανείς να λύνει τα οικονομικά του προβλήματα μέσα από συνταγματικές δεσμεύσεις. Και αν θέλετε, δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η επόμενη μέρα και δεν μπορείς να δημιουργείς μόνο σου ακαμψίες και στρεβλώσεις στην οικονομία. Αυτό πάντως το οποίο με ρωτάτε να σας πω σαν πρόβλεψη, από τον πρώτο χρόνο με το δικό μας το πρόγραμμα το έλλειμμα θα μειώνεται. Από το δεύτερο χρόνο θα έχουμε τα σοβαρά πλέον πρωτογενή πλεονάσματα. Από τον τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει η ανάκαμψη να είναι θετική πλέον. Και μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου θα υπάρχει προοπτική για το μηδενισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Δηλαδή να καλύπτουμε, όπως σας είπα πριν, και τους στόκους. Όμως από το δεύτερο με τρίτο χρόνο που θα έχουμε ξεκινήσει αυτή την πορεία και θα έχουν αντιληφθεί οι αγορές ότι εμείς κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση με σύστημα και με επιμονή, τότε θα δείτε να πέφτουν τα spreads όσο πρέπει. Τότε θα πέσει το θερμόμετρο της αγοράς. Όταν μας δουν ότι έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι το έχουμε βάλει μπροστά, ότι επιμένουμε σε αυτό και ότι καταφέρνουμε τους στόχους μας. Όταν η αγορά πιστεί ότι γίνεται αυτό, θα πάψει να υπάρχει πρόβλημα για να βγούμε στην αγορά και να δανειστούμε μόνοι μας. Η κυρία Μάνια από το Κεφάλαιο και να ετοιμάζεται ο κύριος Πιάκας από τη Μακεδονία. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας άκουσα χθες στην ομιλία σας να αναφέρεστε στο τι πρέπει να γίνει στο τραπεζικό τομέα. Η πρώτη συγχώνευση μεταξύ ιδιωτικών τραπεζών με εξωτερικό χρηματοδότη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Εάν κληθείτε αύριο να κυβερνήσετε, θα ευνοήσετε, πόσο μάλλον θα οφείσετε, τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος να κινηθούν αναλόγως, και αν ναι, με χρηματοδότηση από πού, από τον ιδιωτικό τομέα, με κρατική ένεση, και πώς εννοείτε τον ισχυρό τραπεζικό κρατικό πυλώνα? Κοιτάξτε, για το θέμα των τραπεζών, εμείς ήμασταν από την αρχή, κυρία Μάνη, υπέρ των αναδιαρθρώσεων στον τραπεζικό τομέα. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ βρίσκω πολύ θετική την τελευταία συγχώνευση με σημαντική, μάλιστα, παρουσία ξένη. Δεν είδα βέβαια να γίνεται η διαφήμιση που θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την ώρα της φτώχειας και του τίποτα. Ήταν θετική αυτή η κίνηση. Οι τράπεζες σήμερα τι αντιμετωπίζουν, θα τα πω όπως είναι η αλήθεια. Αντιμετωπίζουν πρόκληση μεγάλη από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης. Έχουν αποκλειστεί πλέον από διεθνείς κεφαλαιαγορές. Έχουν μια συνεχή εκροή καταθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν να μην έχουν επαρκή κεφάλαια.
επομένως να μπουν στο ειδικό ταμείο που έχει φτιάξει το μνημόνιο, που άμα βάλεις το δάχτυλό σου μέσα χάνεις τις μετοχές στην ιδιοκτησία και θα πρέπει το κράτος μετά από λίγα χρόνια που θα πουλήσει τον ΟΠΑΠ να πουλήσει και σένα. Σε αυτό τώρα έχει έρθει και η όποια ζημιά θα υποστεί κάθε τράπεζα από τη συμμετοχή τους με τα ομόλογα στο PSI, η όποια ζημιά θα γίνει μέσα από αυτόν τον διαγνωστικό έλεγχο που γίνεται με την BlackRock, και όλα αυτά πότε γίνονται, και αυτό με νοιάζει εμένα, την ώρα που η οικονομία περνάει τη χειρότερη της κατάσταση, την ώρα που πραγματικά πνίγεται η αγορά και έχει ανάγκη να πάρει από τις τράπεζες χρήμα. Και γι' αυτό το λόγο για μένα οι τράπεζες πρέπει να κρατήσουν όσο το δυνατόν υψηλούς δείκτες στην λεγόμενη κεφαλιακή επάρκεια, για να μην μπουν σε αυτό το ταμείο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που λέγεται. Και η πολιτεία να πάρει πρωτοβουλίες όμως, προκειμένου να βοηθήσει την κατάσταση. Γιατί σήμερα, κοιτάξτε, πήγαινες παλιά στον Τρισέ για να σπάσεις ομόλογα, στάδινε σου λέγε εντάξει 90%, 80%, σήμερα έχει πάει ακόμα πιο κάτω. Σήμερα δεν δέχονται πια τα ίδια τα ομόλογα που δεχόντουσαν πριν. Και γυρνάς πίσω αυτά να τα βάλεις στην τράπεζα να πάρει ο κόσμος χρήμα. Έχουν φύγει και άλλες καταθέσεις, το πρόβλημα έχει μεγαλώσει για σένα. Δεν δίνεις χρήμα, πνίγεται αγορά. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Εμένα δεν με νοιάζει πώς λέγεται η τράπεζα, τι είναι η τράπεζα. Με νοιάζει ο ρόλος της τράπεζας που σχετίζεται με τον ανθρωπάκο από κάτω που έχει μια εταιρεία που πάει καλά, θέλει κεφάλαιο κίνησης όπως θέλουν οι εταιρείες σε ολόκληρη την οικουμένη και δεν έχει. Και αναγκαστικά πνίγεται και γίνεται και ο πετυχημένος εκτός αγοράς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το αν θα υπάρξει, και επομένως πρέπει η κυβέρνηση να κάνει, να εξασκήσει μεγάλη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει από εκεί πέρα η ροή. Το πώς τώρα θα προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει για παράδειγμα κρατικός πυλώνας. Γενικά θα είναι χρήσιμος ένας τέτοιος πυλώνας εάν είναι αναπτυξιακός, δηλαδή με την έννοια ότι με την παρέμβασή του θα έχει ρυθμιστικό ρόλο στο να μην γίνονται καρτέλ. Και εδώ επανέρχομαι στα καρτέλ. Δηλαδή να μην υπάρχουν πρακτικές καρτέλ στις τράπεζες, είναι το παράδειγμα δεσπόζουσας θέσης. Αλλά για την ώρα το πρωτεύον είναι να σωθεί το σύστημα το τραπεζικό, ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτού, άλλος τρόπος δεν ξέρω να υπάρχει, μέσω αυτού να υπάρχει ανάκαμψη. Και προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να υπάρχει πίεση συνεχής. Γνωρίζω από άλλες χώρες ότι δίνουν μάχη για τις τράπεζές τους να μπορούν να παίρνουν ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να τα σπάνε και να παίρνουν χρήμα. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Διαφορετικά θα είμαστε άνυδροι οικονομικά. Ο κύριος Πλιάκας από τη Μακεδονία και να ετοιμάζεται ο κύριος Ζωβαγιάννας από την Νερά. Κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας στη μέση. Μιλήσατε χθες για την ανάγκη ενός μικρού κυβερνητικού σχήματος. Σε αυτό το νέο κυβερνητικό σχήμα θα χωρούσε ένα Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης? Και το ρωτάω αυτό γιατί όταν είχε καταργηθεί, πολλά στελέχη του κόμματός σας το είχαν συνδέσει και με εθνικούς συμβολικούς λόγους. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα ένα σχόλιο για τις κινήσεις της κυβέρνησης των Σκοπίων που φέρει πίν στείνουν διαρκώς αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε διάφορα σημεία της χώρας τους. Όπως επίσης και να σας ζητήσω το εξής. Με τα σημερινά δεδομένα θα δεχόσασταν μια σύνθετη ονομασία? Ευχαριστώ. Σας είπα ότι πρόκειται να κάνουμε συγχώνευση Υπουργείων να μειωθούν σε αριθμό. Αλλά είμαι ξεκάθαρος και ό,τι λέμε δεν μπορούμε να τα αλλάζουμε, ότι ναυτιλία, τουρισμός, Μακεδονίας, Θράκης θα υπάρξουν. Και είναι ισχυρός συμβολισμός για όλα. Σε σχέση με τα Σκόπια, δεν ξέρω, εγώ διαβάζοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν, αισθάνομαι ότι ο εθνικισμός του Γκρουεύσκη αυτή τη στιγμή θυμίζει πια την Ευρώπη του Μεσοπολέμου, γέμισε την πατρίδα του αγάλματα και χλαμίδες για μια ταυτότητα που δεν του ανήκει.
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο ακραίος εθνικισμός έχει οδηγήσει τη χώρα του σε κάποια απομόνωση σε σχέση με τη διάθεσή της να περιληφθεί στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση μου είναι γνωστή, είναι μία ονομασία για κάθε χρήση. Αυτή είναι η βάση. Σε αυτό δεν έχετε ακούσει ποτέ τα Σκόπια να συμφωνούν. Λένε, ξέρω εγώ, Μακεδονία του Βαρδάρη. Σας το είχα πει και πέρσι. Το ίδιο επιμένουν και τώρα. Αυτό θα σήμαινε Μακεδονία του Βαρδάρη, η ελεύθερη εμείς, για να απελευθερώσουμε Μακεδονία του Πυρήν και Μακεδονία του Αιγαίου, το γνωστό αλυτρωτικό. Αυτά τα έχουμε πει, τους τα έχουν πει και οι ξένοι, είναι αστεία. Ας μας πούν ονόματα με τα οποία θα άλλαζαν τη συνταγματική τους, επαναλαμβάνω, ονομασία, και τότε θα βλέπαμε. Αλλά προσέξτε, επί υποθετικών έτσι γενικά θεμάτων δεν έχει έννοια να μιλάει κανείς σε δημόσια διαπραγμάτευση. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Ο κύριος Βαγιάννης από την ΕΡΑ και να ετοιμάζεται ο κύριος Σταματόπουλος από το Κέρδος. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία αφενός να προηγείται, αλλά με ποσοστά που έχονται ακόμα και κάτω από το εκλογικό αποτέλεσμα για το οποίο είχαν μιλήσει πολλοί για συντριβή της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές. Είναι ενθαρρυντικό αυτό για εσάς? Είστε ικανοποιημένος? Μπορούμε να πάμε έτσι σε εκλογές? Κοιτάξτε, στην αρχή, όταν δεν ανεβαίναμε, μας λέγανε γιατί δεν ανεβαίνετε. Μετά, όταν ανεβήκαμε, άρχισαν να μας λένε γιατί δεν περάσατε ακόμα το ΠΑΣΟΚ. Μετά, όταν το περάσαμε το ΠΑΣΟΚ, μας είπανε γιατί δεν έχετε διαφορά αυτοδυναμίας. Μόλις, και εγώ νομίζω την έχουμε ήδη, φανεί ότι έχει αποκτηθεί αυτή η διαφορά αυτοδυναμίας, θα μας πούνε ότι δεν έχετε άνετη αυτοδυναμία. Και μόλις θα αποκτήσουμε και την άνετη αυτοδυναμία, να είστε σίγουροι, θα μας πούνε ότι έχουμε γίνει αλαζόνες. Αυτή είναι η μοίρα των κομμάτων που ανεβαίνουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω τις εκλογές για να κερδίσω τις εκλογές, ούτε με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, ούτε ποτέ μου έδωσα σημασία, ούτε πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσεις. Είμαι αντίθετος από τους περισσότερους αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ένας ηγέτης οποιασδήποτε χώρας και σε οποιοδήποτε επάγγελμα πρέπει να προηγείται των δημοσκοπήσεων, να λέει αυτό πιστεύω, αυτό θα κάνω, γιατί αυτό είναι καλό. Θα έρθει η δημοσκόπηση, μπορεί να έρθει αργότερα. Και τότε θα το καταλάβουν, δεν έχει σημασία. Αν παίρνατε δημοσκόπηση, ποιοι πιστεύανε ότι το μνημόνιο θα πάει καλά, και από μέσα από τους δικούς μου ακόμα, εάν βλέπατε ποιοι σου έλεγαν τότε να ψηφίσουμε ναι ή όχι, από το στενό δικό μου περιβάλλον ακόμα, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο για ναι ποσοστό. Σήμερα όλοι το δέχονται πλέον. Έπρεπε να κάνω δημοσκόπηση εκείνη την ώρα. Ασφαλώς είναι χρήσιμη η δημοσκόπηση, προς Θεού δεν λέω αυτό, όχι. Αλλά δεν πρέπει κανείς να αποφασίζει με βάση τη δημοσκόπηση. Επομένως, εγώ αυτό που με νοιάζει είναι όχι το να κερδίσουμε μόνο τις εκλογές. Το πώς θα διοικήσουμε με νοιάζει, το πώς θα κυβερνήσουμε με νοιάζει. Και να κυβερνήσουμε σωστά, και γι' αυτό χρειάζομαι όλο τον κόσμο δίπλα μου, όλους. Ενημερωμένους, σωστά πολίτες. Όλους, και κάνω κάλεσμα σήμερα ιδιαίτερα στα νέα τα παιδιά. Στους νέους επιστήμονες. Ενημερωμένοι για τα εθνικά, για τα οικονομικά, για τα κοινωνικά, για τους στόχους μας. Είμαστε μια ράτσα που όταν είναι ενωμένη και ξέρει γιατί παλεύει, πολεμά και κερδίζει. Και αυτό είναι το οποίο εμένα με συγκινεί, αν θέλετε. Δεν με συγκινεί καθόλου το αν είμαι στο 30, στο 20, στο 40, στο 25. Αυτό που με συγκινεί είναι να κάνω το σωστό. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Ο κύριος Σταματόπουλος από το Κέρδος και να ετοιμάζεται η κυρία Ιωάννα από τη Real FM. Κύριε Πρόεδρε, οι θεσμικοί εταίροι, έτσι όπως τους ονομάζει η κυβέρνηση, θεωρούν φιλόδοξο το πρόγραμμά σας γιατί εδράζεται στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπατε κι εσείς, ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού, ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού, έτσι, ούτε
με πολιτική εντολή. Εσείς ποια συγκεκριμένα πράγματα θα κάνετε και σε τι χρονοδιάγραμμα για να πετύχετε τους ρυθμούς ανάπτυξης? Όταν πρωτοπήγα στην Αμερική, ο πρώτος καθηγητής οικονομικών παρακολούθησα ήταν κάποιος κύριος Σόλο, ο οποίος αργότερα μετά πολλά χρόνια πήρε και Νόμπελ. Και αυτός είχε πει ότι για να μειωθούν τα ελλείμματα μου είχε κολλήσει από τότε, γιατί υπήρχε μια έτσι δυνατή συζήτηση με αντιτιθέμενες απόψεις. Και αυτό στο τέλος πήρε το λόγο και είπε: μην κάνετε λάθος. Για να μειωθούν τα ελλείμματα, πρέπει να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Για να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας, πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία σήμερα αυτή τη στιγμή έχουν σβήσει τη μηχανή. Εγώ δεν θα σας πω από μένα. Είχα εδώ πέρα μία... Είχα πάρει από ένα βιβλίο που έβγαλε ο Νίκος Αγουστοδουλάκης, «Σώζεται ο Τιτανικός», ο παλιός υπουργός οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λέει το εξής, ότι χωρίς ανάπτυξη θα είναι, προσέξτε, οικονομικά ανέφικτη, κοινωνικά ανυπόφορη η δημοσιονομική προσαρμογή, θα γεννιάσουμε ένα νέο φαύλο κύκλο υπερφορολόγησης, αναπτυξιακής υστέρησης, υπερχρέωσης, με ανυπολόγιστο κόστος για τις αυριανές γενιές. Επομένως, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο εμάς μας νοιάζει είναι, όπως σας είπα χθες, να βρούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία μας δίνουν το δικαίωμα να προχωρήσουμε για ανάπτυξη. Το δικό μου το τυφλοσούρτη είναι από την πλευρά της ζήτησης αυτές οι προτάσεις μηδενικού δημοσιονομικού κόστους που έχουμε πει πολλές φορές, τα ΣΔΙΤ, τα ΕΣΠΑ, παραχωρήσεις. Στο ΕΣΠΑ να θυμίσω ότι η κυρία Μέρκελ φωνάζει γιατί ενώ είναι εκεί τα λεφτά δεν τα παίρνετε. Έχουμε μιλήσει για την επιδότηση του εργαστικού επιτοκίου 2% για 10 χρόνια, να μπει μπροστά η οικοδομή. Έχουμε μιλήσει από την πλευρά της προσφοράς τα φορολογικά, που δεν είναι ανάγκη να τα ξαναπώ. Έχω μιλήσει για τη ρευστότητα, για τον αναγκαίο συμψηφισμό, για το εσωτερικό χρέος. Το είπα χθες, αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάμε, προσέξτε, 80% γεννήθηκαν το 10, ΠΑΣΟΚ, και 20% το 11, με δικά του στοιχεία. Εσωτερικό χρέος. Η Ελλάδα προς τους κατοίκους της χρωστάει, στους ιδιώτες. Πώς θα μπει μπροστά η αγορά? Πώς να έχεις την ανάπτυξη που λέτε?